Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε μέσα στο Eco News. Ο Φεβρουάριος του 2016 έσπασε ένα ακόμη ρεκόρ υπερθέρμανσης, ανεβάζοντας το θερμόμετρο κατά 1,35 βαθμούς σε σχέση με άλλες χρονιές, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσιοποίησε η NASA. Το φαινόμενο της υπερθέρμανσης οφείλεται στο συνδυασμό El Niño, που έφερε ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και στην κλιματική αλλαγή, η οποία οφείλεται σε ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτές οι παράμετροι οδήγησαν τη θερμοκρασία σε τόσο υψηλά επίπεδα που ποτέ άλλοτε δεν είχε δει η ανθρωπότητα κατά το μήνα Φεβρουάριο από το 1880, οπότε και ξεκίνησαν οι μετρήσεις. Οι δύο μεγαλύτεροι παγετώνες της Νέας Ζηλανδίας εξατμίζονται. Η ασυνήθιστη ζέστη των τελευταίων μηνών επιταχύνει το προδιαγεγραμμένο τέλος του. Επί σειρά ετών αποτελούσαν ατραξιόν για τους τουρίστες. Φέτος όμως οι αρχές απαγορεύουν τις επισκέψεις για λόγους ασφαλείας, γιατί ανά πάσα στιγμή κάποιο κομμάτι μπορεί να αποκολληθεί. Το ότι ο φετινός Φεβρουάριος ήταν ο θερμότερος Φεβρουάριος όλων των εποχών δεν αποτελεί είδηση ούτε καν για τους κλιματικούς επιστήμονες, αφού η τάση της θερμοκρασίας είναι σταθερά αυξητική τα τελευταία χρόνια, χωρίς υποχωρήσεις εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ωστόσο, αυτό που σήμανε συναγερμό φέτος στην επιστημονική κοινότητα είναι πως οι θερμοκρασίες το Φεβρουάριο του 2016 κατέγραψαν άλμα προς τα πάνω, με αύξηση κατά 1,45 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τη μέση θερμοκρασία για το συγκεκριμένο μήνα, το διάστημα 1951-1980. Τα στοιχεία δείχνουν ότι φέτος ο χειμώνας ήταν ασυνήθιστα θερμός στη Σιβηρία, την Αρκτική, την Κεντρική Ασία, την Αλάσκα και τον Καναδά. Η παγοκάλυψη στον Αρκτικό ωκεανό, μάλιστα, κατέγραψε ιστορικό χαμηλό κατά 405.000 τετραγωνικά μίλια, αφού ο πάγος που μετρήθηκε ήταν κατά 405.000 τετραγωνικά μίλια λιγότερος σε σχέση με το 2000. Ο προηγούμενος ασυνήθιστα ζεστός Φεβρουάριος ήταν το 1998, χρονιά κατά την οποία επίσης είχε εμφανιστεί το El Niño. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι και φέτος το El Niño, που μεταφέρει θερμές μάζες αέρα, έπαιξε το ρόλο του στην αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό όμως δεν αναιρεί το ρόλο της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, που εξελίσσεται και επιδεινώνεται. Οι τελευταίες μετρήσεις εξάλλου δείχνουν ότι η συγκέντρωση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αυξάνεται πολύ επικίνδυνα. Επί της ουσίας καταγράφονται οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θερμοκηπιακών αερίων στην ανθρώπινη ιστορία και τουλάχιστον τα τελευταία 4.000 χρόνια. Και αυτός είναι ο καταλυτικός παράγοντας θέρμανσης της γης.